Γεια σας. Ονομάζομαι Βασίλης Νικητάκης και στα πλαίσια του μαθήματος αρχιτεκτονικής υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασυγιέννης στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψή του την επίλυση του δεύτερου θέματος των τελικών εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2021. Στα αριστερά σας βρίσκεται η εκφώνηση της άσκησης. Σε επεξεργαστή με 16 kB CAS RAIDNO Allocate επίπεδο 1, 2 δρόμων, 4 byte αναγραμμή και μέγιστη εξωτερική μνήμη 4 GB, να βρείτε πόσα bit έχει το offset. Δίνεται ότι έχουμε 4 byte αναγραμμή. Το 4 θα ισούνται με 2 στο τετράγωνο, όπου η δύναμη του 2, δηλαδή το 2, θα δείχνει πόσα bit θα έχει το offset. Άρα έχουμε 2 bit για το offset. Πόσες γραμμές έχει η κρυφή μνήμη? Δίνεται από την εκφώνηση ότι έχουμε 16 kB cache, όπου 16 kilobyte ισούται με 16 επί 1024 byte. Όπου για να βρούμε πόσες γραμμές έχει κρυφή μνήμη, θα πρέπει αυτό που βρήκαμε να το διαιρέσουμε με τους δύο δρόμους που δίνεται από την εκφώνηση και τα 4 byte αναγραμμή που δίνεται από την εκφώνηση. Άρα, με εύκολα μαθηματικά προκύπτει ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι 2048. 2048 διαφορετικές γραμμές. Από αυτό γράφεται 2 στην 11, όπου η δύναμη του 2 μας δείχνει πόσα bit θα έχει το index. Άρα 11. 11 bit το index. Πόσα bit έχει το tag? Δίνεται την εκφώνηση ότι έχουμε 4 GB εξωτερική μνήμη, όπου για να διευθυνσιδοτηθούν τα 4 GB απαιτούν 32 bit. Άρα, 32 που είναι τα bits, μείον 11 που είναι τα bit του index, μείον 2 που είναι τα bit του offset, μας φέρνει στο αποτέλεσμα 19 που είναι τα bit του tag. 4. Σε ποια γραμμή θα τοποθετηθεί η διεύθυνση 0FB στην cache, με ποιο tag και ποια άλλα byte ανήκουν στην ίδια γραμμή? Από το σχήμα καταλήξαμε ότι το tag έχει 19 bit, το index 11 bit, το offset 2 bit. Οπότε, γράφοντας αυτό εδώ το στοιχείο στο διαδικό, προκύπτει ότι το β αναγράφεται ως 1011. Το α αναγράφεται ως 1010. Και το f ως 1111. Και θα προσθέσουμε μηδενικά, τα οποία δεν επηρεάζουν πιθανά τη διεύθυνση αυτή. Για να μπορέσουμε να δείξουμε ποιο είναι το offset, όπου το offset είπαμε ότι θα έχει 2 bit, άρα εδώ πέρα το χωρίζουμε. Το index που είπαμε ότι έχει 11 bit, άρα 2 και 4 και 5, 11, καθώς προσθέσαμε και το μηδενικό, το οποίο δεν επηρεάζει πιθανά το αποτέλεσμά μας. Και χρειαζόμαστε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μηδενικά για την έβρεση του tag, όπου είπαμε ότι το tag αποτελείται από 19 bit, οπότε προσθέτουμε 19 μηδενικά. Άρα, το tag θα είναι 0. Σε ποια γραμμή θα τοποθετηθεί η διεύθυνση αυτή? Για την έβρεση αυτού του ερωτήματος θα πρέπει να ανατρέξουμε στο index, όπου βάσει το index βλέπουμε ότι αυτός εδώ πέρα ο αριθμός
είναι το α, ο αριθμός 1, 1, 1, 0 θα είναι το ε και ο αριθμός 0, 1, 1 που μας μένει θα είναι το 3. Άρα, για να το αναπαραστήσουμε για από κάτω, εδώ είπαμε στο 1, 0, 1, 0 είναι το α, στο 1, 1, 1, 0 είναι το ε, στο 0, 1, 1 είναι το 3. Άρα η γραμμή που έχει τοποθετηθεί αυτό το στοιχείο είναι η 3εα. Τώρα, ποια άλλα byte ανήκουν στην ίδια γραμμή. Για την έβρεση αυτού του ερωτήματος θα βρούμε την ελάχιστη διεύθυνση, όπου θα είναι αν το offset μηδενιστεί, και τη μέγιστη διεύθυνση, όπου είναι αν το offset έχει 1 και 1, όπως στην προηγούμενη φάση βρισκόμαστε ήδη σε αυτό το στάδιο. Οπότε, τα bytes που θα ανήκουν στην ίδια γραμμή θα είναι το 0H, με tag θα έχει tag 0H, γραμμή 3εα και offset από 0,0 έως 1,1. Ή αλλιώς, στο δεκαεξαδικό, αυτό να γράφεται ως Fα8 έως Fα β. 5. Δώστε μια άλλη διεύθυνση μνήμης η οποία απεικονίζεται στην ίδια γραμμή. Μια διεύθυνση μνήμης για να απεικονίζεται στην ίδια γραμμή θα πρέπει να έχει σταθερό index. Αυτό παραμένει σταθερό. Οπότε, αρκεί να αλλάξουμε ορισμένα bit από το tag. Στην προηγούμενη περίπτωση, έστω ότι αλλάζουμε αυτά τα 3. Θα κάνουμε 1-1-1. Προκύπτει σαν αποτέλεσμα ότι αυτή η διεύθυνση θα έχει τον αριθμό ε για το 1-1-1-0, το 7, το F για το 1-1-1-1 και το, για το 1-0-1-0 το α. Για το 1-0-1-1 το β. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια άλλη διεύθυνση μνήμης είναι η εα-β. Φα-β. Σε περίπτωση που γίνει πρόσβαση ανάγνωσης σε αυτή τη διεύθυνση που βρήκαμε, τι θα συμβεί. Σε περίπτωση που γίνει πρόσβαση ανάγνωσης σε αυτή τη διεύθυνση, η διεύθυνση αυτή δεν θα αντικαταστήσει την 0εα-β που είχαμε εξ αρχής. Όπου η 0εα-β θα αναγραφεί στον πρώτο δρόμο και η καινούργια μας διεύθυνση που μόλις βρήκαμε θα αναγραφεί στο δεύτερο δρόμο. Όπου δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, καθώς η κτηθή μας μνήμη βάσει της εκφώνησης είναι δύο δρόμοι. Στην απόπειρα εντοπισμού αυτών των δύο διευθύνσεων, αυτό που βρήκαμε, αυτό που μας δινόταν από την εκφώνηση, θα έχουμε αστοχία, γιατί πάντα κατά την εισαγωγή μιας νέας διεύθυνσης έχουμε αστοχία. Σε περίπτωση που γίνει πρόσβαση εγγραφής σε αυτή τη διεύθυνση που βρήκατε, τι θα συμβεί. Βάσει εκφώνησης, η κρυφή μας μνήμη είναι write no allocate. Όπου αυτό σημαίνει ότι αν η διεύθυνση δεν υπάρχει στην κρυφή μνήμη, τότε το block τροποποιείται μόνο στην κύρια μνήμη, χωρίς να αλλάξει cache. Ενώ αν υπάρχει στην κρυφή μνήμη, τότε θα ενημερωνόταν η τιμή που θα φέρει και θα συνεχιστεί η τροποποίηση του block στην κρυφή μας μνήμη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η επίλυση αυτής της άσκησης.